ξεκίνησε, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Και αφιερώνουμε την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο. Θα αναφέρουμε μερικά από τα θαυμαστά σημεία που σχετίζονται με τον Άγιό μας και θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε σήμερα νοερά στην Λαύρα του, στο μοναστήρι του, στην έρημο της Ιουδαίας. Υπήρχαν δύο αδελφοί από τα παιδινά μέρη της Κόμης των Βουρυρών. Είχαν πολύ πίστη στον Άγιο Σάββα. Γι' αυτό κάθε φορά που κατέβαιναν μοναχοί από τα μοναστήρια του Αγίου για διάφορα διακονήματα, τους δέχονταν με χαρά και τους φιλοξενούσαν. Και προσπαθούσαν από τα αγαθά τους να προσφέρουν ό,τι ήταν θεάρεστο. Από σατανική ενέργεια συνέβη κατά τον καιρό του Τρίγου να αρρωστήσουν και οι δύο σε σημείο που οι δικοί τους τους περίμεναν να πεθάνουν. Οι ίδιοι είχαν μεγάλη λύπη γιατί θα χανόταν ο τριγητός. Θυμήθηκαν τότε τον Άγιο Σάββα και άρχισαν με θερμές προσευχές να τον καλούν εις βοήθειαν. Εκείνος φανερώθηκε στον καθένα χωριστά και τους είπε: «Είδετε, παρεκάλεσα τον Θεό για την υγεία σας και μου χάρισε το αίτημά μου. Εις το όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, σηκωθείτε και πηγαίνετε εις το έργο σας». Εκείνοι αμέσως δυναμώθηκαν και πήγαν στην εργασία τους και κήρυταν σε όλους τους δικούς τους το θαύμα. Από τότε κάθε χρόνο, σε ανάμνηση του θαύματος, έκαναν μεγάλη γιορτή στα κτήματά τους. Κάποια γυναίκα από την Μητρόπολη της Κυφοπόλεως με το όνομα Γινάρους είχε τάξει να προσφέρει δύο κουρτίνες στη Μονή των Καστελίων και στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Ενώ όμως είχε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα, οι υφάντρες που θα της ήφαιναν αθέτησαν την υπόσχεσή τους. Η Γινάρους λυπήθηκε πάρα πολύ. Τότε φανερώνεται στον ύπνο της ο Άγιος Σάββας και της λέει: «Πρωί-πρωί στείλε και κάλεσε τις υφάντρες να έρθουν να εργαστούν στο έργο τους και μη λυπάσαι, διότι δεν εμποδίζεται το έργο που θέλεις να κάνεις». Εμφανίζεται έπειτα και στις υφάντρες, οργισμένος μαζί τους για την αναβολή του έργου. Το πρωί ήλθαν όλες με χαρά και προθυμία, διηγούμενες η μία στην άλλη τις οπτασίες. Έτσι εργάστηκαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους ευχαριστώντας τον Θεό. Πέρασε αρκετός χρόνος από τότε. Ο οικονόμος της μεγίστης Λαύρας θέλησε κάποτε να μεταφέρει το σιτάρι που αγόρασε εις την Μαχαιρούντα από την Νεκρά Θάλασσα. Για τη μεταφορά μίσθωσε από τους Σαρακινούς καμήλες. Όταν οι καμήλες έφτασαν στην Λαύρα φορτωμένες, μια από αυτές ξεστράτησε από τον δρόμο και έπεσε από τον γκρεμό φορτωμένη μέσα στον χύμαρο που είχε βάθος 10 σχεδόν ανδρόμικα. Ο καμιλιέρης που είδε την καμήλα του να κατρακυλάει, φώναξε και έλεγε: «Αβά Σάββα, οι ευχές σου ας βοηθήσουν την καμήλα μου». Και όσο η καμήλα κατρακυλούσε, τόσο εκείνος φώναζε και βλέπει ξαφνικά ένα γέροντα ιεροπρεπή να κάθεται στην καμήλα που κυλούσε στον γκρεμό. Τρέχει τότε γρήγορα από άλλο δρόμο και ήλθε κοντά της. Αλλά τον γέροντα δεν τον βρήκε. Βρήκε όμως την καμήλα του χωρίς να έχει πάθει κανένα κακό και να είναι φορτωμένη. Την σήκωσε και την οδήγησε από ομαλό δρόμο στη Λαύρα και την ξεφόρτωσε. Αυτός ο άνθρωπος
φωτίστηκε από το παράδοξο τούτο θαύμα και κάθε χρόνο ερχόταν στη Λαύρα, προσκυνούσε το σκήνομα του Αγίου και προσφέρει από τον κόπο του ένα τριμήσιο στον οικονόμο της Λαύρας σαν ευχαριστία για τον Άγιο Σάββα. Που οικοδομήθηκε κάτω από τον πύργο του Αγίου Πατέρα μας Σάββα, στο σπήλιο που υπήρχε η κρυφή ανάβασης από την Θεόκτιστη Εκκλησία, μια μεγάλη δεξαμενή για νερό, συνέβη και το εξής. Στο βράχο που βρίσκεται ψηλότερα από αυτόν, κατασκεύασαν οι πατέρες ένα σκέπασμα για να καθαρίζεται εκεί το νερό πριν πέσει μέσα στη δεξαμενή. Κάποιος ονόματι Μάμας, από την Αγία Βηθλεέμ, που ήταν και ο υπεύθυνος του έργου, είχε έναν βοηθό ονόματι Αυξέντιο, πολύ νέο. Ενώ ο Μάμας ήταν απασχολημένος με την τακτοποίηση του σκεπάστρου, ήταν εποχή του χειμώνα, ο Αυξέντιος κοίταζε το νερό που ερχόταν στο σκέπαστρο. Πλήθυναν όμως τα νερά πολύ και έσπασε το έργο του σκεπάστρου. Και ο μεν Μάμας, σαν πιο δυνατός, κατόρθωσε εύκολα και διέφυγε τον κίνδυνο, το παιδί όμως δεν πρόφτασε και καταπλακώθηκε από τις πέτρες που έπεφταν από το πολύ νερό και παρασύρθηκε από τον γκρεμό στον Χήμαρο, ανάμεσα από τις δύο εκκλησιές που βρίσκεται και το τίμιο λείψανο του Αγίου. Το ύψος του γκρεμού είναι περίπου 10 οριές. Όταν σταμάτησε η βροχή, βρέθηκε το παιδί κάτω από τις πέτρες μπροστά από την Θεόκτιστη Εκκλησία, χωρίς να έχει πάθει απολύτως τίποτε. Αυτό το θαύμα το παρακολούθησα κι εγώ ο ίδιος, που συνέπεσε τις ημέρες εκείνες να έχω έλθει στη Λαύρα για να βρω τόπο να κτίσω εκεί κελί για τον εαυτό μου. Αυτά τα λίγα, ανάμεσα από πολλά άλλα θαυμαστά του θείου πρεσβύτου, επελέγησαν για να μπορέσουμε να τα διαβάσουμε σήμερα. Ωστόσο, και στους δικούς μας χρόνους, ο Μέγας Σάββας δεν έπαυσε να ευεργετεί παντιοτρόπως και τους μοναστές της Λαύρας του και όσους σε αυτόν προστρέχουν με ευλάβεια προσκυνητές. Το δε ιερό λείψανό του γίνεται δαιμόνων φυγαδευτήριων, νόσων ιατρία, παράκλησης των θλιβωμένων, καρκινοπαθών παντελής θεραπεία, ατεκνίας λύτρωσης. Η έρημος της Ιουδαίας εξύνθησε πλήθος ανθέων του Θεού υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία του Αγίου Σάββα. Διαθέτει όμως ακόμη ως ευώδες άνθος και κόσμημά της το χαριτόβρητο σκήνομα του Αγίου Σάββα, πηγή ευωδίας και απόδειξη της εν Χριστώ αυθαρσίας. Τέτοιους καρπούς καρποφορεί η τελεία προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη. Η δε μακαρία του ψυχή απολαμβάνει και αυτή τα άκτιστα και άρρητα στέφη που προετοίμασε με τις ροές των δακρύων και τους εκβάθους στεναγμούς. Μέχρις ότου εν τη ημέρα τη μεγάλη και επιφανή της του Κυρίου Ιησού Χριστού παρουσίας θα ενωθώσει και πάλι η ψυχή και το σώμα για να απολαύσουν από κοινού εις αιώνας την ανταπόδοση των κοινών αγώνων. Τότε, όταν οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών, όταν η φθορά θα εντυθεί την αυθαρσία. Μνήστητη τα πλήθη των μοναστών σου ως Ιε Πάτερ και πάντων όσων θα ρούσει εις τας πρεσβεία σου, μετά της κοσμοσότηρας Κυρίας Θεοτόκου, της Μητρός των Μοναστών, ώστε και εμείς να υμνόμεν αιωνίως μετά σου το έλεος και το κράτος της Τριαδικής Παντοκρατορίας Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Μεταφερθούμε τώρα νοερός, φίλες και φίλοι ακροατές, στην έρημο της Ιουδαίας, στον τόπο που μέχρι σήμερα ονομάζεται Πύρινος ποταμός, εκεί που η θερμοκρασία, γιατί είναι πραγματικά πύρινος ο τόπος, ξεπερνάει τους 44 βαθμούς Κελσίου 9 από τους 12 μήνες του έτους. Εκεί όπου πριν 15 αιώνες ο Άγιος Σάββας, όταν έφτασε από την Καπαδοκία και έχοντας κάνει τον μεγάλο του αγώνα και την προσπάθειά του και την πνευματική του πορεία, βρέθηκε στη συγκεκριμένη έρημο και με την καθοδήγηση του Θεού ίδρυσε το σπουδαίο μοναστήρι του που σώζεται μέχρι σήμερα. Εκεί θα φτάσουμε κι εμείς, στο Άβατο μοναστήρι, που δεν εισέρχονται οι γυναίκες, που τηρεί τον κανόνα και όλες τις άλλες διατάξεις, το τυπικό, όπως το είχε ορίσει ο ίδιος ο Άγιος Ιδρυτής του. Θα βρεθούμε εκεί για να μπορέσουμε να κλέψουμε μερικές στιγμές ευλογίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από την λαμπρά πανήγυρη που γίνεται στο μοναστήρι του με ολονύχτια ακολουθία. Είναι η μικρή γιορτή, όπως την λένε και οι πατέρες, με την ευκαιρία της επανακομιδής, της επιστροφής δηλαδή, του ολοσώμου σκηνώματος του Αγίου Σάββα από την Δύση, ύστερα από σχεδόν 8 αιώνες, και πάλι στο μοναστήρι του. Αυτό έγινε το 1965. Κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου, 13 με το παλαιό εορτολόγιο, γίνεται, να ξημερώνει η ημέρα αυτή, λαμπρά πανήγυρης, ολονύχτια, στην οποία συμμετέχει ως ηγούμενος της Μονής ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αυτό είναι το τυπικό. Ηγούμενος θεωρείται ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Και μαζί με τους συνοδεύοντες αυτών αρχιερείς είναι στην ολονύχτια ακολουθία και ανάμεσα στα άλλα ψάλουν και τους χαιρετισμούς του Αγίου. Θα ακούσουμε λοιπόν και εμείς τώρα μέσα από το καθολικό της Μονής του Αγίου Σάββα, εκεί λίγα βήματα μόλις μακριά από το ολόσωμο σκήνομά του, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τους άλλους αρχιερείς να ψάλουν τους χαιρετισμούς του Αγίου 26 Οκτωβρίου 2016. Ποιμένο να ύποτε, χαίρε,
Χαίρε ο γνώμων της Ευδατίας, χαίρε το σέλας της ησυχίας, χαίρε της αιώας αστυρπαμφαέστατος, χαίρε των αζύγων κακών απλανέστατος, χαίρε στήλος επερώμενος από γης εις ουρανός, χαίρε λίχνος ο δεχόμενος πνεύματος των φωτισμών, χαίρε ότι εδίτης αρετών φυτοκόμος, χαίρε ότι εγένου των ψυχών υποστόλος, χαίρε σιών ο μέγας διάκοσμος, χαίρε θεσμών αριστον διδάσκαλος, χαίρε διού αμελής διορθούντε, χαίρε διού ευσθενείς ευωδούντε, χαίρε Σαββα Πατήρ ημών.
κλίνικας βαρβαρούς, τους αυκλαίους σου φοιτητάς διέθρεψε, τις ασύς σου καμάτης, γεωργούμενους και βοώντας, και επιμήν λογικών θεμάτων, και επιμήν πολλαπλών θαυμάτων, και ρε αγγελάρχα ψυχών δοκιμάζατε, και ρε πρωτοστάτων πατέρων θεόσοφε, και ρε κρίνη ή θεόπλητος των ημάτων της ζωής, και ρε έμπρακτον υπόδειγμα εν ωραία του αγωγής, και ρε ότι ποιμένεις ευσεβώς τους άρνας, και ρε ότι συντρίβεις των δαιμόνων τα σπάγας, και ρε σαφείς ατάκτων διόρθωσης, και ρε πολλών πεσών πολλών όρθωσης, και ρε ψυχών προς Θεόν οδηγίαν, και ρε πιστών αραγής προστασίαν, και ρε σάβα πατήρι μόρε. Κοσμικής συναφίας, ορατόπος εκκλήρων, υβλίζου εν οπές και σπηλαίης, εν ίσως στρουθεί ορμονάζων, το σώζον της εθεό προσευχόμενος, πλών ορμήν υπέταξες, ως υπήκος Χριστό άλλον. Αλληλούια. Λάμψας εν Παλαιστίνη ως περίλιος μέγας, συρρίβριζας φωτός σου τη θάλψη μοναστών κορίες ευκλείς, επομένους της λαμπρής σου παρέσμεση, μειών εν κόσμο ίστρεψες, εδαπισεύων τους βοώντας. Κέρε κοσμήτωρο της ερήμου, κέρε θεράπωνα του Κυρίου, κέρε προηγήτωρο εν Θεού συστήματος, κέρε διατάκτωρ νομίμου ασκήσεως, και ρε βίβο αγιάζοντος ακριβής διαιτητής, και ρε πάξιον του Πνεύματος Θεοφόρος βραβευτής, και ρε ότι βρισκάνεις ειδόρ εν διανύδρον, και ρε ότι εκλάμπεις εν φωτί απορρίτων, και ρε όξι αιρέσιον φάσκανον, και ρε λαμπρόν της χαρητός όργανον, και ρε εικόν της πρότητος έμπνους, και ρε φωνή της Χριστότητος έμπνους, και ρε σάβαν πατήριμον.
κερδινεύσερι μου πρωτάρχα, χαίρε στο φέας και τον ταρσιάρχα, χαίρε Σάβα πατήρι μου. Oh.
Εκκλησίας και Εδραιωματίων Οράνησος Χριστού Μυστικόλος. Σιγάρτο της πίστεως φωτή, Υιούς φωτός και Κυριολόγος έδειξας, Θεούτη Θεία χάριτη, σημέρχοντας τους Ορθοδόξους. Αλληλούια. Ο λαμπρότατος φόγκος εξέλαμψεν εις πάσαν την κτήσιν, ένθερ βασιλεύση Θεαυγής και πατριάρχες εδέσιμος πέπινας, την ψυχή σου προθέμενος υπέρ των πίστης υπόντων. Χαίρε πυρσός της Ορθοδοξίας, χαίρε λαμπάς της Φιλαδελφίας, χαίρε των συνόδων λαμπράνα κήρυξης, χαίρε των δογμάτων των θείων βεβαίωσης. Χαίρε ο μαγαλινότατον ελεούν τους ταπεινούς, χαίρε ξύφος το αμφίστομον διακόπτων τους εχθρούς. Χαίρε ότι εφραίνεις ακοάς βασιλέων, χαίρε ότι πεδρύνεις τας ψυχάς ιερέων. Χαίρε στερών της πίστεως έδρασμα, χαίρε ορμής της χείρονος σύντριμα. Χαίρε των σών φοιτητών βακτηρία, χαίρε λαών ευσεβών τιμηδία. Χαίρις Σάββα πατήρ ημών. Ζωαρχικός θεούμενος μακάριε, προς όρθρον ζωής ήθινον, τους άβοντας, Σάββα Κυρίω, αλληλούια. Κληρονόμος γέγονας Χριστού, τα διαιώνος αγαθά καρπούμενος, δύο παθών εκλήτρωσον πριτάνευσον της υπόση. Χαίρε ο πρίτανης των πατέρων, χαίρε ο συναυλός των αγγέλων, χαίρε ακριβίας ζυγός απαράμιλος, χαίρε καρτερίας κρυπής απαράκρωτος, χαίρε άγαν συμπαθέστατε και μιλίκη επιμήν, χαίρε όσοι εκεάκακε και θεόληπτε ανήρ, χαίρε ότι το κάλος του Χριστού κατοπτεύεις, χαίρε ότι το θράσος του εχθρού τριαμβεύεις, χαίρε πιστών ταχεία αντίληψης, χαίρε πολλών ποινών των περίθαλψης, χαίρε τυχόν θεοργό εποπτείας, χαίρε λαβών στέφανων αυθαρσίας, χαίρε Σάββα πατήρ ημών. Thank you.
πανώσιε ή να μετασούψαλλην ύμνον. Αλληλούια. Πάσαν χάριν χορήγησον, ιδού βερσίβωση πάντες. Χαιρετησίς μονής ευκληρία, χαιρε των σώνιων οδηγία, χαιρε κυβερνήτα ημών και περίπραξης, χαιρε αντιλήπτορ πιστών και ενίσχυσης, χαιρε σκέπη και χαράκωμα, της εις λαύρας της λαμπράς, χαιρε φύλαξ και διάσωσμα, πίμνη σου της ιεράς. Χαιρε ότι παρέχεις των κινδύνων τη λύσην. Χαιρε ότι εφέλκεις προς ανώλεθρον λήξην. Χαιρε διού πτεσμάτων ειθίσομε, χαίρε Διού Κυρίων οφείσομε. Χαίρε νοούς μελωδούς του λαμπρότης, χαίρε ψυχών υμνοδός του φεδρότης, των πατέρων ακρότης, Σάβα και μοναστών ποδηγέτα. Ο θεσπέσιε πάτερ των πατέρων ακρότης, Σάβα και μοναστών ποδηγέτα.
Ακούσαμε τους χαιρετισμούς του Αγίου Σάβα από την Λαμπρά Πανήγυρη που τελέστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 και λίγο πριν την λήξη της ακολουθίας, την ώρα του κοινωνικού, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εκφώνησε το ακόλουθο κήρυγμα. Ας το ακούσουμε. Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν κυρίω μισθός αυτών και η πρωτής αυτών παραεξίστων. Δια τον ύψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάμπους εκ χειρός κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείο και η υπερασπιία αυτών. Λέγει ο σοφός ο νομός. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί αδελφοί, ευλαβείς μοναχοί, ευλαβείς προσκυνητές. Η αγιαστική χάρη του Νοσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Σάββατο Υγειασμένου συνήγαγε εν πάντας ημάς σήμερον την αεωτάσουμε τη σεβάσιμη ημέρα της επανατομιζής του Ιερού και αυτά του κοινώματος αυτού εν το ερημικό της ο τόπος της ασκήσεως αυτού. Ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο οποίος είναι το φως και η ζωή και ο αναγεννήσεως ημάς της ελπίδας δώσταν διαραστάσεως αυτού εκ νεκρών, εφανέρωσε την δόξα αυτού εν τη δικαίη την ονότητη της Αγίης αυτού τη ζώση εις τον αιώνα. Ο μόχρον και ο μόσχυνος των δικαίων του Θεού ανενήθη και ο πατήρ ημών Σάββας, ο οποίος έλαβε το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κράτους εκ χειρός Κυρίου. Και το μέρο βασίλειο της ευπρεπίας είναι η βασιλεία των ουρανών. Το δε διάδειγμα του κράτους είναι ο ωραιότατος στέφανος της δόξης του Θεού, δηλαδή η αμοιβή των Αγίων ως κηρύττει και ο Απόστολος Πέτρος Δέσμος. Και φανερωθέντος του αρχιπίμερος Χριστού κομιείται τον αμαράτινον της δόξης στέφανος. Κατά δε τον προφήτην Ισαΐα, κατά την μεγάλη εκείνη ημέρα ο Κύριος των δυνάμεων οματοκράτων θα είναι εις τον εναπομείναντα λαόν ο στέφανος της ελπίδος, ο οποίος έχει κλεφθεί από δόξα. Αναφερόμενος ο Θείος Παύλος εις την υπό του Κυρίου ανταμοιβήν των δικαίων είτε των Αγίων αυτού λέγει, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Λοιπόν, από εκεί τέλει ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει ο Κύριος εν εκείνη ημέρα. Ο δίκαιος κριτής, που μόνο δε εμεί, αλλά και πάρτι που συνταπηκώσει την επιφάνεια αυτού. Ερμηνεύον τους λόγους του Πατρός, ερμηνεύον τους λόγους του Πάπου, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, δικαιοσύνη δε τάφτα την καθόλου πισήν αρετήν, δηλωνώτη την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Ο δε αγαπών αυτού την επιφάνεια, συνέδωσον την ορόντια εμφάνισή του πάντα πράξη, ώστε και προεκείνης της καθολικής γενέστε αυτό την μερική. Εντάφτα ο Ιερός Χρυσόστομος επικαλείται τους κυριακούς λόγους, εάν της αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου να πει σε αυτόν και προς αυτόν ελευθόμεθα και μονήν παραπτωποιήσουμε. Σχολιάζουν το αυτού του Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει, κατοικήθατος γάραν ημίν του Σωτήριος ημών Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, πνεύτε τύπου πάντως και ο γεννήτας αυτός, πνεύμα γάρ και αυτού του Πατρός το Πνεύμα Χριστού. Με άλλα λόγια, ο πατήρ ημών Σάββας τόσο πολύ γάψει τον Χριστόν, ώστε ο ομοούσεως το Θεό και Πατρίος και Λόγος εν το Αγίο Πνεύματι, δηλωνώντι μία θεότης της Αγίας Τριάδος, εγκατοίκησε εν την καρδία αυτού. Τούτο σημαίνει ότι όσοι ο Σάββας επέδωσε ότι το σώμα του είναι του Αγίου Πνεύματος συμφώνως της δασκαλίας της Εσπεσίου Παύλου Λέγοντος.
ούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του ενημήν Αγίου Πνεύματος εστίν που έχετε από Θεού και ούκ εστίστε αυτό. Τον βίον εσεμός επιτυχής εκτελέσας δοχείο καθαρόνση της Πνεύματος όχτης ποτίζον τους εν πίστηση προσιώντας μακάρι όταν έρχεσαι τους όντες πότιν φωτίσαι τα σπιτά σημών, τον ανοιγούντασε σάμπα θεόφρο πατήρι μόν αναφωνή ο μελωδός αυτού. Τον θείο του των φωτισμών, τον του Αγίου Πνεύματος παρέχει ο μακάριος πατήρι μόν σάμπας, δια την τύχνου αυτού, δηλωνότη του ιερού αυτού διψάνου, του μαρτυρίτος την μεταμόρφωση και ανάσταση του αρχικού και τη λιωτού Ιησού και σωσίρος ημών Χριστού. Εις αυτήν ακριβώς την ενσυστό μεταμόρφωση και ανάσταση αποσκοπεί η αδιάκριτος προσευχή όχι μόνο των ασκουμένων εντάξτα μοναχών αλλά και πάντων των θεδότων στο τίνετα ψυχάς αυτών. Προσθέτει δε ο Όσιος ημών και Θεοφόρος πατήρ Σάββας μας υποδεικνύει δια του ζώντος αυτού παραδείγματος την ωφέλεια την οποία φέρει η διαμέσου των θύψεων παιδαγωγία του Κυρίου ως δέγη και ο Θείος Παύλος επικαλούμενος τας παροιμίας του σοφού Σολομώντος. Ιεύω μη οδηγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκδίου υπ' αυτού ενερχόμενος, όν γα αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάλι ποιόν όν παραδέχεται. Ιε μου, μη παραμελείς την παιδαγωγία του Κυρίου και μη υποψύχει όταν δοκιμάζεται υπ' αυτού, διότι ο Κύριος παιδεύει παιδαγωγία εκείνων τον οποίον αγαπά, μας δικόνιται ως πατήρ καθένα τον οποίον θεωρεί ως Υιόν. Και ούτε οι εργάτες της παιδαγωγίας του Κυρίου αγαπητοί μου αδελφοί είναι και τα σεβαστά μέλη της Αγιταυκής ημών αδελφότητων δηλωνώντι η εντάφτη ενασκούμενη μοναχή μετά του πνευματικού αυτών του πατρών οι οποίοι τελούν υπό την σκέπη της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και υπό την καθοδήγηση την ωερά του σήμερον τιμωμένου καθηγητού της ερήμου του Ορσίου Πατρός ημών Σάββα Συγγιασμένου ο οποίος και τα επίγεια πάντα καταλοιπών των τέλειων ειδωδών και εν κόσμου υπάρχουν σωματικών στο πνεύμα τη γέγονας των Αγγέλων Συμμέτωσης, τα γάρ παρόντα πάθη νεκρόντας του σώματος, της Τριάδος εδίκτης τεράπτων μαχάρι, πότε και νεσούτων, θεραπευτής τα πάθη και λόγωσε τα πνεύματα, απελάχτης και χάρητη σε ο πόρεμ πατήριμών, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πνευμάτων άμε συντορίσασε εορτάζει πόθον την Αγία Μνήμη της επαρακομιδής των τιμίων εις άνθρωπος. Αμήν. Νοερός είχαμε μεταφερθεί φίλες και φίλοι ακροατές στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Από όπου είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα τους χαιρετισμούς του Αγίου έτσι όπως τους έψαλε ο Πατριάρχης και η Λυπή Αρχιερείς και στη συνέχεια να ακούσουμε και την ομιλία, το κήρυγμα του Πατριάρχου στην μικρή γιορτή όπως την ονομάζουν οι πατέρες. Κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου να ξημερώνει η μέρα αυτή πανηγυρίζουν την ημέρα που ύστερα από 8 αιώνες επέστρεψε και πάλι στον τόπο του, στο σπίτι του, το ολόσωμο σκήνουμα του Αγίου Σάββα. 26 Οκτωβρίου 2016 έγινε η εορτή του Αγίου και ακούσαμε και εμείς αποσπάσματα από εκείνους τους εορτασμούς. Να έχουμε τις ευχές του Αγίου μας πάντοτε να μας συνοδεύουν. Και ο Αγίος Σάββας, ο Υγειασμένος,
που τόσα πολλά θαύματα καθημερινά επιτελεί, να μας αγιάζει όλους. Η μέρα μας ξεκίνησε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι αγορές αξίζουν διπλά. Δίνουν χαρά στα πρόσωπα που τα προσφέρουμε και ενισχύουν το μεγάλο φιλανθρωπικό κυραποστολικό.